Επιχείρηση Χίτο στα Γιάννενα συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια υποχρέωνε τους εργαζόμενους να εργάζονται παράνομα επί εξαήμερο και εφταήμερο για ορισμένο χρονικό διάστημα. Κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, κάτω φυσικά από απειλές και με δεδομένο ότι η ανεργία ήταν σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, μεγαλύτερη από τις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς φυσικά την δική τους συνένεση. Οι ίδιοι εργαζόμενοι για το υπόλοιπο έτος όλα τα χρόνια εργαζόταν πενθήμερο, είτε γιατί η σύμβασή τους το προέβλεπε και το προβλέπει ρητά, είτε γιατί ως καθιερωμένη πρακτική επί πολλά έτη έχει καταστεί όρος της ατομικής τους σύμβασης. Μετά την ψήφιση του νόμου που ενέταξε τα εργοστάσια εμφιάλωσης νερών στη συνεχή λειτουργία, η επιχείρηση Χίτος ΑΒΕ βαφτίστηκε συνεχούς λειτουργίας, χωρίς να είναι ούτε καν να προτίθεται να γίνει για όλο το έτος. Απόδειξη είναι ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να εργάζονται επί πενθήμερο μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε η επιχείρηση ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει το πρόγραμμα εργασίας. Ανάρτησε μονομερός πρόγραμμα για τους εργαζόμενους που θα εργάζονται ακόμα και 7 ημέρο, χωρίς καν να μπει στη διαδικασία να προχωρήσει σε διαβούλευση με το σωματείο που υπάρχει και ότι το σωματείο έχει επανειλημμένα ζητήσει διαβούλευση για αυτό το θέμα. Επίσης, με συνέλευση του σωματείου, τους εργαζόμενοι διεμήνυσαν ξεκάθαρα στην εργοδοσία ότι δεν είναι διατεθειμένοι να εργαστούν κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή δουλειά 7 συνεχόμενες μέρες με κυλιόμενα ωράρια. Μάλιστα, αυτό το επιβεβαίωσαν και με την 2ωρη στάση εργασίας που είχε καθολική συμμετοχή της 1 Απριλίου. Αντί λοιπόν η εργοδοσία να αφουγκραστεί τα προβλήματα των εργαζόμενων, προχώρησε σε απειλές εναντίον του Προέδρου του Σωματείου και έφτασε μάλιστα στο σημείο να απαιτήσει από τον ίδιο τη διάλυση του Σωματείου. Δηλαδή, είχαμε και ομοί παρέμβαση στα εσωτερικά του Σωματείου. Το πρόγραμμα εργασίας του Απριλίου περιλαμβάνει εξαήμερη και εφταήμερη εργασία, χωρίς την συνένεση κανενός εργαζόμενου. Στην πραγματικότητα, προσπαθεί με το βούρδουλα να επιβάλλει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας από την πίσω πόρτα, αφού δεν έχει την συνένεση ούτε του σωματείου ούτε των εργαζόμενων. Αφού το σωματείο δεν είναι, ούτε το εργοστάσιο δεν είναι, ούτε πρόκειται να γίνει συνεχούς λειτουργίας, αλλά θέλει να εξαντλήσει τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί κανένας εργαζόμενος να υποχρεωθεί να δεχθεί την κατάργηση της πενθήμερης εργασίας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Είναι άλλωστε προφανές ότι το ίδιο εργοστάσιο που όλο τον χρόνο λειτουργεί επί πενθήμερο με τους εργαζόμενους δεν μπορεί να λειτουργήσει επί εφταήμερο με τους ίδιους εργαζόμενους και με δεδομένο ότι αυξάνει τον κύκλο εργασιών του αφού έχει εξασφαλίσει νέα άδεια υπεράντλησης που αγγίζεται 120.000 κυβικά επιπλέον. Άρα λοιπόν, τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να μην εφαρμοστούν αυτά τα εξαντλητικά ωράρια πέραν του 40ωρου εβδομαδιαίως και του πενθήμερου, να τηρήσει η επιχείρηση τους όρους των συμβάσεων εργασίας και των ατομικών όρων εργασίας των εργαζόμενων και να μην επιβληθεί η 6η και 7η εφταήμερη εργασία. Αν θα επιτρέψει την διευθέτηση του χρόνου εργασίας χωρίς την συγκατάθεση των εργαζόμενων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Δεν σας κρύβω ότι τη διάβασα με κάθε λεπτομέρεια, αλλά οφείλω να σας πω ότι στο κέντρο της πολιτικής της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι ο εργαζόμενος. Αν ανατρέξετε ή εσείς ή η νομική υπηρεσία ή η νομική σας σύμβουλη, θα διαπιστώσει κανείς ότι δύο νόμοι, ο 1892 του 90 και ο 5053 του 23, που διασφαλίζουν, που εξασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα στην εργασία, την προστασία γενικότερα του εργαζόμενου, έχουν ψηφιστεί επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας. Ο ΔΕ 1892 του 90, το 31/7 του 90, κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ο 50-53 του 23, επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση φέρνει διατάξεις και νόμους όπου προστατεύουν πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα τον εργαζόμενο. Και διαβάζοντας την ερώτησή σας, θέλω να σας πω ότι ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος μπορεί να είναι περισσότερο αποδοτικός με αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή του στην αύξηση της παραγωγικότητας στην επιχείρηση, την ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά και σε γενικότερο πλαίσιο και στην επίτευξη της οικονομικής προόδου σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Εμείς τι θέλουμε,
Θέλουμε να πάει μπροστά η οικονομία. Και για να πάει μπροστά η οικονομία πρέπει να είναι ευχαριστημένος ο εργαζόμενος. Με την ερώτησή σας αναφέρεστε σε μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής μεταλλικού νερού και άλλων εφιαλωμένων νερών και η οποία κατά την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, παρουσιάζει σημαντική αύξηση ύψου 42% του εργατικού δυναμικού της. Απορώ πώς είναι δυνατόν μια επιχείρηση με τις αποκαλούμενες από εσάς αντεργατικές συμπεριφορές να έχει το 2019 342 εργαζόμενους και σήμερα εργάζονται εκεί 486 εργαζόμενοι και μάλιστα σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη σε 12 διαφορετικές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, επιτρέψτε μου να σας υποθυμίσω ότι με την ψήφιση του 50-53 του 23 και συγκεκριμένα το άρθρο 27 επεκτάθηκε η δυνατότητα εργασίας κατά τις Κυριακές και τις Αργίες και σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται στην εφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού, στην παραγωγή αναψυκτικών, με παρασκευή προϊόντων εφιάλωσής τους κλπ. Τη δυνατότητα αυτή με την ψήφιση του νόμου 50-53 απέκτησε και η επιχείρηση στην οποία αναφέρεστε λόγω του αντικειμένου της δραστηριότητάς της, δηλαδή την παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εφιαλωμένων νερών. Επιπλέον, στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου ρυθμίζεται η δυνατότητα απασχόλησης την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν το σύστημα εβδομαδιαίας, προσέξτε, πενθήμερης εργασίας, το τονίζω, εβδομαδιαίας πενθήμερης εργασίας. Ωστόσο, για το άρθρο 25 θέλω να πω ότι βρισκόμαστε και πολύ σύντομα από την 1η Ιουλίου θα είναι έτοιμο και το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Σύμφωνα με τα δεδομένα από την υπηρεσία της Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η επιχείρηση στην οποία αναφέρεστε έχει γνωστοποιήσει ότι εφαρμόζει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ημέρες εργασίας δηλαδή από Δευτέρα έως Κυριακή με δύο συνεχόμενες κυλιόμενες ημέρες ανάπαυσης, όπως ορίζει η νομοθεσία μας, κάτι το οποίο διαπιστώθηκε και αυτό δεν το άκουσα να το λέτε, ότι εφαρμόζεται μετά από επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις επιχείρησης πότε? Την 1η Απριλίου του 2024. Ακολούθως, το αρμόδιο τμήμα της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων σε έλεγχο που διενήργησε, ο οποίος αφορούσε στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, του συνόλου του προσωπικού σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση για την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου του 2024, δηλαδή τώρα πριν από λίγες μέρες, διαπίστωσε την απασχόληση 13 εργαζομένων με εξαήμερη εργασία. Και για το λόγο αυτό συνέταξε και απέστειλε στην συγκεκριμένη επιχείρηση που αναφέρεστε νέο δελτίο ελέγχου, με το οποίο ζητά πρώτον την παροχή εξηγήσεων για την απασχόληση κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, δεύτερον, την προσκόμιση στοιχείων των σχετικών ατομικών συμβάσεων εργασίας, των συγκεκριμένων εργαζομένων δηλαδή, και τρίτον, τις αποδείξεις πληρωμής με τα αντίστοιχα τραπεζικά καταθετήρια του μηνός Απριλίου για τους εν λόγω 13 εργαζομένους. Περισσότερα, γιατί ξεπέρασα τον χρόνο, στη δευτερολογία μου. Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Υπουργέ, περίπου έτσι όπως τα είπατε. Ισχύει αυτό που είπατε για τον κύκλο εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Δεν αμφιβάλαμε ποτέ ότι είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός πέρυσι που την επισκέφθηκε τέτοιο μήνα είπε ότι είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση φυσικού μεταλλικού νερού στην Ευρώπη. Και εκεί δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα στηρίξει τέτοιες επιχειρήσεις. Επίσης, ο Πρωθυπουργός πέρυσι τον Απρίλιο είδε χαμογελαστά πρόσωπα και καλοπληρωμένους εργάτες στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ένα χρόνο μετά δεν είναι τόσο χαμογελαστοί οι εργαζόμενοι, κύριε Υπουργέ, ούτε τόσο καλοπληρωμένοι. Όχι μόνο δεν υπογράφει συλλογική σύμβαση εργασίας η εργοδοσία, αλλά προσπαθεί να επιβάλλει 7ήμερο με το ζόρι, χωρίς την συνένεση των εργατών. 7ήμερο! Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω πώς τα μετράτε εσείς, αλλά αυτό εδώ πέρα δεν είναι πενθήμερο. Ούτε είναι πενθήμερο 40ωρο, είναι 7ήμερο 56ωρο. Δεν ξέρω η δική σας αριθμητική τι λέει. Άρα λοιπόν, ένα ωράριο εξαντλητικό, το οποίο το έχουν δουλέψει οι εργάτες τα προηγούμενα χρόνια
και με αποφάσεις γενικών του συνελεύσεων και μάλιστα προχθές, μιας και επικαλεστήκατε την επιθεώρηση της 1 Απριλίου, είχαν στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες, γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα δεν συνενούν. Είναι άλλο πράγμα η 7ήμερη λειτουργία του εργοστασίου και είναι άλλο πράγμα η 7ήμερη λειτουργία με τον ίδιο εργαζόμενο. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Από εκεί και πέρα, πώς θα γίνουν δηλαδή οι πενθήμεροι 7ήμεροι? Θα κλωνοποιηθούν οι εργαζόμενοι? Μετά δεν παίρνουμε υπόψη τα ατυχήματα? Κύριε Υπουργέ, 2 μέρες 5 νεκρούς. 5 νεκρούς οικοδούμους είχαμε σε 2 μέρες. Μπορεί να φανταστεί κανείς 7 μέρες συνεχόμενες βράδυ να δουλεύει ο εργάτης βράδυ στο εργοστάσιο, 7 μέρες συνεχόμενες? Μπορεί να φανταστεί κανείς τις φυσικές αντοχές? Τσακίζεται το πενθήμερο. Αλλά κατά τη γνώμη μας, βεβαίως όλοι αυτοί οι νόμοι που είπατε έτσι είναι. Κι άλλους θα ψήφισετε. Γιατί είναι προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι προαπαιτούμενα για να εκταμιευτούν οι δόσεις για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Και φυσικά είναι οι καλές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποτε θέλουν εργοδότης δουλειά, όσο θέλουν, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, μισθοί που να φτάνουν για 15 μέρες το μήνα και το πενθήμερο φυσικά να γίνεται 7ήμερο. Και εδώ γίνεται διευθέτηση, κύριε Υπουργέ. Και σε αυτό πρέπει να πάρετε θέση. Γίνεται διευθέτηση. Δεν είναι συνεχούς λειτουργία στο εργοστάσιο. Το είπαμε και στην αρχή. Είναι λειτουργή μόνο για λίγους μήνες, για όσους θέλουν οι εργοδότες, κυρίως τους καλοκαιρινούς. Και φαίνεται ότι αυτό σας ξέφυγε στο νόμο. Δεν το προβλέψατε αυτό το πράγμα. Και φυσικά ούτε μπορούμε να δεχθούμε τις απειλές της εργοδοσίας ότι όποιος δεν έρθει Σαββατοκύριακο για δουλειά θα απολυθεί. Δηλαδή, όποιος δεν έρθει για δουλειά 7ήμερο απολύεται. Από πότε ισχύουν αυτά, από ποιο νόμο? Και αν είναι νόμιμο τώρα, αν πάρουμε αυτή την υπόθεση ότι είναι νόμιμο, που δεν είναι, ούτε με το δικό σας νόμο είναι νόμιμο, γιατί θέλει υπογραφή του εργαζόμενου ή από το ίδιο το σωματείο να συνενέσει. Πριν τα προηγούμενα όλα, τα προηγούμενα χρόνια που ήταν παράνομο και οι εργαζόμενοι διεκδικούν τις αποζημιώσεις τους και η εργοδοσία σφύριζε αδιάφορα, γι' αυτό τι θα κάνετε? Άρα λοιπόν, εδώ φαίνεται καθαρά κατά τη γνώμη μας και πρέπει οι ίδιοι εργάτες να βγάλουν συμπεράσματα ότι απέναντί τους έχουν ένα κράτος εχθρικό, ένα κράτος αντιλαϊκό, αντεργατικό, που ψηφίζει με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τέτοιες είναι αυτές οι κατευθύνσεις, τέτοιοι είναι αυτοί οι νόμοι και τα συμφέροντα των εργοδοτών. Φυσικά οι εργάτες έχουν τον τόπο τους, το έχουν αποδείξει και με τις στάσεις εργασίας και με τις απεργίες. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τώρα με την απεργία που είναι μπροστά και θα το κάνουν δηλαδή στις 17 Μάη και στην 1, στις 17 Απριλίου και στη 1 Μάη. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, κύριε Υπουργέ. Εδώ γίνεται διευθέτηση του χρόνου εργασίας και νομίζω σε αυτό πρέπει να πάρετε θέση. Αν είναι να πάμε στην επιθεώρηση, πήγαμε στην επιθεώρηση. Όταν είναι να πάμε στον ΟΜΕΔ, θα πάμε στον ΟΜΕΔ. Όταν θα καθίσουμε να συζητήσουμε με τους εργοδότες, θα το κάνουμε. Τώρα οι εργάτες μου ανέθεσαν να βάλω αυτά τα ερωτήματα στον Υπουργό Εργασίας. Γι' αυτό είμαστε εδώ.